Καλησπέρα κύριε Τσελεπίδη. Καλησπέρα κύριε Ζαγόρα. Θα μου επιτρέψετε, επειδή τον είδα αρκετές φορές, είναι ένας καλός παίκτης για τη μεσαία γραμμή, ο οποίος παίζει τόσο σαν αριστερό μπακ όσο και σαν κεντρικός αμυντικός, γιατί ο Γιάννης Ανασίου τον είχε χρησιμοποιήσει σε τρεις διαφορετικές θέσεις τον Αντούνες, ναι, τον οποίο ανέφερε λίγο νωρίτερα. Ήταν στα πλάνα του Γιάννη Ανασίου στο να τον διατηρήσει το ρόστερ του, αλλά ενδεχομένως να ζήτησε περισσότερο ο Ιωνικός να τα έδωσε, να ήθελε να πάει σε μια ομάδα της Αθήνας, γιατί από ό,τι μαθαίνω και ο Μεντόζα, που ήταν παίκτης κλειδί στην πορεία του Πανετολικού, ζητάει ένα αρκετά υψηλότερο συμβόλαιο για να παραμείνει στην ομάδα του Αγρίνιου. Αυτά όσον αφορά και τον Αντούνες, στον οποίο αναφέρθηκε. Η Σάκαρη, η οποία προκρίθηκε στο Open του Βερολίνου κερδίζοντας 2-0 την Καζάτσινα και συνεχίζει την πορεία της. Δύο βήματα ακόμα όσον αφορά την κατάκτηση του συγκεκριμένου τουρνουά. Και βέβαια ήταν επόμενο από πλευράς της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Φαντάζομαι το έχετε πει, απλά να το αναφέρουμε ξανά, να υπάρξει αντίδραση. Η ΟΚ ζήτησε από την ΚΑΙ προσκόμιση στοιχείων για τις καταγγελίες της και ενημερώνει τις αρχές όσον αφορά για αυτές τις ανακοινώσεις, οι οποίες υπήρξαν από πλευράς της ΚΑΙ στη διάρκεια του προηγούμενου 48ωρου. Και όπως είναι λίγο πολύ γνωστό, δεν άλλαξε τίποτα στο χάρτη του ελληνικού μπάσκετ μετά και τη διεθνή ψηφοφορία από πλευράς των εκπροσώπων στον ΕΣΑΚΕ με το 8-4. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με καμία ομάδα, ό,τι και αν είχε μέσα ο φάκελός της ουσιαστικά, που είναι το θεσινό μου συμπέρασμα, Γιώργο μου, με αποτέλεσμα και οι 11 ομάδες, οι 10 ομάδες, δηλαδή πλην του Ηρακλή, ο οποίος υποβάστηκε, να μπορέσουν να δώσουν κανονικά το παρόν στο επόμενο πρωτάθλημα. Και από μένα φανεί τη Μελιγενέστε με την Καρδίτσα, που θεωρώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα, αλλά το μεγάλο ερώτημα από αυτές οι οποίες ομάδες που έρχονται από κάτω, για μένα κατά με, είναι η περίπτωση του της ομάδας του Ψυχικού. Επίσης ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ακολούθησε ουσιαστικά τον Έλα Ραμπί και τον Βαλμπουενά στο να παραμείνουν στο ρόστερ του Ολυμπιακού και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, και έχω την αίσθηση ότι σήμερα, όπως τέλειωσε η σειρά των αγαπημένων σου Βόρειο στα ξημερώματα με τον Κάρνε στους 34, το τέταρτο δαχτυλίδι του που δείχνε στο δάχτυλό του ότι ήδη θα τοποθετούνταν πριν τελειώσει ο τελικός με αυτό το 103-90 μέσα στην Βοστόνη, έχω την αίσθηση πως θα τελειώσει και η σειρά των τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παθνικό. Θεωρώ ότι μόνο με ένα θαύμα ο Παθνικός, εδώ φτάσαμε να λέμε, θα καταφέρει να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Σήμερα είναι, αύριο. Σήμερα στις 9 η ώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μάλιστα το handicap δίνεται ψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη αναμέτρηση σειρά, δηλαδή στο σύμπλην 11, δηλαδή να βγει ο Άσος Ολυμπιακός θα πρέπει να κερδίσει με 11 πόντους τον Παρνικό, αν κάνει ένα δεκάλεπτο όπως έκανε στο ΣΕΦ το περασμένο Σάββατο, εκείνο το 23-4, δεν τίθεται θέμα. Μάλιστα πέφτει για πρώτη φορά στους 152 το όριο. Έχω την αίσθηση ότι αν ο Ολυμπιακός βρει ρυθμό θα δούμε περισσότερους από 152 πόντους, και το οποίο δεν είδαμε στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς, όπου το κοντέρ θα μάθει. Δεν θα κάνει καμία έκπληξη ο Παναθηναϊκός σήμερα να δούμε κανένα τέτοιο έργο από το πουθενά? Όχι, όχι. Να βάλει καμιά σαραντάρα ο Νέντοβιτς να γίνει καρή, ξέρω εγώ. Θα πρέπει να μην τραβήξει καθόλου ο Ολυμπιακός για να γίνει αυτό. Έτσι, ναι. Ακόμα και να βάλει 40 ο Νέντοβιτς για παράδειγμα, δηλαδή στο διαφαινόμενο. Ο Κάρο, να θυμηθείτε τα μάτς που έκανε με τον Άρη, ο Παπαγιάννης να καταλάβει ότι είναι το θηρίο και δεν έχει αντίπαλο, και να μην παίζει σαν 1,95-2 μέτρα. Αλλά πόσο είναι ο Παπαγιάννης, πόσο είναι, 2,20 είναι, πόσο είναι ο Παπαγιάννης? Πρέπει να κοντρέψει τα ίδια τον Φάλετ στο 2,18-2,20. Πώς είναι ακριβώς ο Παπαγιάννης, είναι μέχωρης παππούτσι. Επί του πιεστηρίου να πούμε ότι το μαράκι του ελληνικού τένις, δηλαδή η Μαρία Σάκαρη, κέρδισε πριν από λίγο την Ντάρια Κασάτκινα 6-0-6-3 και πέρασε τα ημιτελικά του τουρνουά του Βερολίνου. Τελείωσε πριν από λίγα λεπτά το μάτς. Πάντως, αν από τη μια μπορώ να έχω ένα κλικ όσον αφορά ότι θα μπουν πάνω από 152,5 πόντι, από την άλλη κάτι μου λέει παρόλα αυτά ότι... Αυτό τι είναι, ζώνη είναι που ακούγεται από την αρχή? Ζώνη, δεν φοράς ζώνη? Όχι, φοράω ζώνη. Απλά τι είναι αυτό? Νομίζω ότι είναι μια σταματάει, μια ξεκινάει το αυτοκίνητο, γι' αυτό και κάνει κάτι προειδοποιητικά. Τι προειδοποιητικά, αυτό είναι ζώνη, ρε. Εγώ τη φοράω πάντως τη ζώνη, να ξέρεις. Κάθεται κάποιος δίπλα που δεν τη φοράει? Θα το μαλώσω άμα τυχόν την φορά να ξέρεις, να βλέπω είναι φορεμένη στη ζώνη. και στο διατάφτα να πούμε κιόλας ότι πάντα στο Ολυμπιακός Πανέκος είμαστε, είμαι στο να γέρνω περισσότερο στο σύν 11,5.
Συν 11,5. Δηλαδή, θεωρώ okay. ότι έτσι, αυτό που λες και εσύ. Έτσι, δηλαδή, ότι ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να μην πάει σε μια κατάσταση διαφθορμού. Έγινε πάλι, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Αυτή, γιατί δεν, είναι, δεν θα υπάρχει άλλο παιχνίδι. Θεωρώ ότι σε σχέση με το περασμένο Σάββατο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κατεβάσει τα χέρια. Έγινε πάρει, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Χαιρετώ, χαιρετώ.